Με καταλήψεις δημαρχείων, σήμερα Τρίτη, συνεχίζει η ΠΟΕΟΤΑ τις κινητοποιήσεις ενάντια στην αξιολόγηση και για τους ελέγχους μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στη ΣΟΤΑ έχει ορίσει την 30η Σεπτεμβρίου ως ημέρα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι καταλήψεις θα πραγματοποιηθούν από τις 10 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι, παράλληλα με συγκεντρώσεις και γενικές συνελεύσεις για να συζητηθούν τα προβλήματα, αιτήματα που απασχολούν τους εργαζομένους αλλά και το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αξιολόγηση πώς γίνεται να ξεκινάει με αποτελέσματα που πρέπει να είναι συγκεκριμένα βάση νόμου? Πώς γίνεται, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι απλό, αναφέρθηκε νομίζω πριν. Είναι απλά και μόνο για να πιάσουν τους αριθμούς των ανθρώπων που θα απολυθούν από το δημόσιο και για τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε να συζητάμε για να βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και να παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα αξιολόγησης στους υπαλλήλους που εκ των προτέρων θέτει 15% τουλάχιστον 15% υπαλλήλων κακούς. Από υπηρεσίες οι οποίες υπολειτουργούν λόγω της έλλειψης του προσωπικού. Φανταστείτε δηλαδή τη ψυχοσύνθεση ενός υπαλλήλου, τη ψυχική κατάσταση που θα έχει ένας υπάλληλος ο οποίος δίνει το καλύτερο του εαυτό και απλά και μόνο γιατί θα πρέπει να πιαστεί ένα νούμερο, θα πρέπει να αξιολογηθεί ως κακός ο υπάλληλος αυτός. Φανταστείτε δηλαδή την απόδοσή του από εδώ και πέρα, τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στους συναδέλφους, στον εργασιακό χώρο. Μιλάμε για απορρίθμιση και όχι για βελτίωση της δημόσιας διοίκησης. Μάλιστα. Δηλαδή, ξεκάθαρα γίνεται πλέον για απολύσεις, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, δεν υπάρχει άλλη λογική εξήγηση. Ξέρετε όμως, τον τελευταίο καιρό έχει γίνει και ένας μεγάλος άλλος όσον αφορά με τα πτυχία και με τα πιστοποιητικά. Εσείς είστε κατά του να γίνει έλεγχος των πιστοποιητικών ή θεωρείτε ότι κάποιες φορές ο έλεγχος γίνεται με τέτοιο τρόπο κακοπροαίρετα για να οδηγήσει σε έξοδο υπαλλήλους? Η εισήχηση γίνεται σχεδιασμένα βέβαια για να προσανατολίσει τον κόσμο. Κανένας από το κίνημα, από το συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει υπερασπιστεί πλαστά δικαιολογητικά. Ήμασταν από τους πρώτους που λέγαμε ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη όταν μιλάμε για πλαστά δικαιολογητικά. Εδώ έχουμε την κυβέρνηση η οποία εξετάζει συμβάσεις που από ορισμένο χρόνο μετατράπηκαν σε αορίστου, θέτοντας νέα κριτήρια τώρα, ενώ το νόμος πριν 20 ετίας ή 15 ετίας προέβλεπε άλλα. Έγιναν οι μετατροπές των συμβάσεων σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του κ. Παυλόπουλου, σύμφωνα με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελέγχθηκαν από τον ΑΣΕΠ και τώρα εκ των υστέρων έρχονται να παρουσιάσουν, να ελέγξουν μετατροπή συμβάσεων με κριτήρια που θέτουν τώρα, που δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή. Και αυτό βέβαια είναι για να μπορέσουν να πιάσουν το στόχο που έχουν για τις απολύσεις των υπαλλήλων. Άρα ξεκάθαρα και αυτό γίνεται για να απολυθούν άνθρωποι, να πάνε άνθρωποι στα σπίτια τους. Δεν γίνεται γιατί θέλουμε να πιάσουμε αυτούς που κάνανε κάτι παράνομο ή είχαν δόλο. Είναι ξεκάθαρο και αυτό. Όχι. Είναι ξεκάθαρο. Αν θέλανε να πιάσουν εκεί πέρα, όλες οι υπηρεσίες είναι θετικές σε ένα τέτοιο έλεγχο. Όχι μόνο οι υπηρεσίες, αλλά και το κίνημα, όπως σας είπα, το συνδικαλιστικό. Δεν πρόκειται να υπερασπιστούμε κανέναν που με δόλο έπιασε θέση στο δημόσιο. Βέβαια, να μην ξεχνάμε όμως ότι τώρα γίνανε τιμητές αυτοί οι οποίοι τους διορίζανε όλους αυτούς μέχρι τώρα, τους εκμεταλλευότανε, παίρνανε τους ψήφους τους όπως και των οικογενειών τους, εκλέγονταν κυβερνήσεις μέσα από τα σβερίσκια αυτά, τις σχέσεις αυτές με τους ανθρώπους αυτούς.